Γεια χαρά, λάτρεις του διαστήματος. Σήμερα βουτάμε στο μυστηριώδη κόσμο του μπλε φεγγαριού. Όχι, δεν είναι κυριολεκτικά μπλε, αλλά έχει μια συναρπαστική ιστορία. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι ένα μπλε φεγγάρι? Είναι όταν έχουμε δύο πανσελίνους μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα. Η δεύτερη, αυτή είναι το μπλε φεγγάρι μας. Συμβαίνει περίπου κάθε 2 με 3 χρόνια. Λίγο σαν εκείνο τον φίλο που έρχεται απρόσκλητο στα πάρτι σου, αλλά είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Τώρα, ας μιλήσουμε επιστημονικά. Το φεγγάρι κάνει μια περιστροφή γύρω από τη Γη κάθε 29,5 μέρες, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι μήνες έχουν μόνο μία πανσέλινο. Αλλά μερικές φορές ο σεληνιακός κύκλος και το ημερολόγιο μας δεν συγχρονίζονται ακριβώς. Μπαμ! Διπλές πανσέλινοι! Αλλά περίμενε, έχει κι άλλο. Ο όρος μπλε φεγγάρι αρχικά δεν είχε καμία σχέση με το ημερολόγιο. Τον 16ο αιώνα σήμαινε κάτι παράλογο ή αδύνατο. Σαν να λέμε, αυτό θα το πιστέψω όταν πετάξουν τα γουρούνια. Μεταφερόμαστε στο 1846, όταν ένας αστρονόμος ονόματι James Hugh Pruett παρερμήνευσε το παλιό ημερολόγιο του αγρότη του Maine. Έγραψε ένα άρθρο για το Sky and Telescope και έτσι, ο όρος πήρε τη σύγχρονη σημασία του. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα απλό λάθος θα μας έκανε να στοχαζόμαστε τον νυχτερινό ουρανό διαφορετικά? Τι γίνεται όμως με τα πραγματικά μπλε φεγγάρια? Λοιπόν, αν υπάρχει πολύ ηφαιστιακή τέφρα ή καπνός στην ατμόσφαιρα, το φεγγάρι μπορεί να φαίνεται μπλε. Άρα τεχνικά, μπορούμε να έχουμε ένα πραγματικό μπλε φεγγάρι, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο. Εντάξει, ήρθε η ώρα να σπάσουμε μερικούς μύθους. Τα μπλε φεγγάρια δεν κάνουν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται περίεργα. Δεν υπάρχουν λυκάνθρωποι, καμία τρέλα. Απλώς ένα εκπληκτικό ουράνιο φαινόμενο για να το θαυμάσουμε. Την επόμενη φορά που κάποιος θα μιλήσει για μπλε φεγγάρι, μπορείς να το χτυπήσεις με τα γεγονότα και λίγη ιστορία. Και θυμήσου, συνέχισε να κοιτάς ψηλά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και να πατήσεις το κουμπί με το καμπανάκι για περισσότερες κοσμικές περιέργειες. Μέχρι την επόμενη φορά, μην αστρικός.